Κορίτσια, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αυτό το βίντεο είναι λίγο διαφορετικό. Ετοιμάζομαι αυτή τη στιγμή να πάω σε μία φίλη μου. Φτιάχνω τα πράγματά μου γιατί αύριο φεύγουμε για Λονδίνο. Θα πάω στη φίλη μου να φτιάξουμε και μαζί κάποια πράγματα. Οπότε βρήκα ευκαιρία τώρα να τραβήξω ένα βιντεάκι και να σας δείξω τι παίρνω μαζί μου από άποψη καλλιντικών. Μου έχετε ζητήσει να σας δείξω και τι παίρνω μαζί μου στη βαλίτσα. Απλά επειδή θα πάρουμε μία βαλίτσα με τη φίλη μου, θα τη μοιραστούμε. Εντάξει, τώρα μην σας δείχνω τι θα πάρω εγώ και τι θα πάρει η φίλη μου. Σε κάποιο άλλο βίντεο, σε κάποιο άλλο ταξίδι θα σας το δείξω. Φεύγουμε για Λονδίνο αύριο, έχουμε ξετρελαθεί και πάμε να σας δείξω τι παίρνω από καλλιντικά εγώ μαζί μου στα ταξίδια. Όπως σας έχω ξαναδείξει σε ένα make-up collection βίντεο, αυτό εδώ είναι το μπουντουάρ μου. Έχω ένα γραφιάκι και εδώ μια μεγάλη σερταριέρα με καλλιντικά και διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα σας δείξω πιο... τσαντάκι θα πάρω μαζί μου. Θα επιλέξω αυτό που είναι από τα Victoria's Secret και χωράει πάρα πολλά καλλιντικά. Το βάζω εδώ. Λοιπόν, ανοίγω το τρίτο σιρταράκι ουσιαστικά. Εδώ έχω BB cream, primers, foundations, πίσω κάποια concealer και εδώ ενυδατική. Θα πάρω την αγαπημένη μου που έχω αυτή την περίοδο, είναι από Petite Bonbon ή Baby Skin. Σίγουρα θα την πάρω αυτήν. Μ' αρέσει γιατί η συσκευασία είναι έτσι με αντλία και είναι πάρα πολύ εύχριστη. Μετά θα πάρω μία BB cream από την Garnier στην απόχρωση light. Θα πάρω και ένα foundation. Ποιο να πάρω? Θα πάρω το Fit Me Maybelline. Για primer θα πάρω αυτό από την εταιρεία MAC, μιας που θέλω και να μου τελειώσει. Οπότε είναι ευκαιρία. Από concealer θα επιλέξω το Double Wear από Estée Lauder. Κλείνει αυτό το σιρταράκι. Πάμε στο επόμενο. Συγγνώμη, γίνεται ένας πανικός, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να κάτσω να φτιάξω τώρα τα καλλιντικά μου. Λοιπόν, από bronzer θα πάρω το Bahama Mama, που δεν πιάνει και πάρα πολύ χώρο και μου αρέσει πάρα πολύ. Από ρουζάκι θα επιλέξω... να επιλέξω αυτό που είναι έτσι πάλι ροζ. Ποιο είναι αυτό? Το Stay Pretty. Λοιπόν, αυτά τα δύο. Μετά θα πάρω από The Balm Cindy Luminizer αυτό εδώ το highlighter που είναι το αγαπημένο μου. Και για να μου τελειώσει αυτό το eyeliner από την εταιρεία Eredue, θέλω να πάρω κάτι άλλο. Α, και για την ιστορική πλευρά του ματιού θα πάρω από την εταιρεία Rimmel το Scandalize το μολυβάκι. Κάνει πολύ ωραία έτσι τα μάτια και τα δείχνει πιο μεγάλα. Μετά από σκιές θα επιλέξω να πάρω μόνο μία παλέτα, να σας πω την αλήθεια, γιατί τώρα δεν μπορώ να κάθομαι να ασχολούμαι να έχω πάρα πολλές σκιές μαζί μου. Θα πάρω αυτή την τετραπλή παλέτα από την εταιρεία MAC. Έχει όλες τις απαραίτητες σκιές που θεωρώ εγώ ότι χρειάζομαι, οπότε θα είμαι κομπλέ. Και για βάση θα πάρω αυτήν εδώ από την εταιρεία Kiko, πάρα πολύ καλή. Γενικότερα εμένα με έχει εκπλήξει η εταιρεία Kiko, αν και αρκετά οικονομική, τη θεωρώ μία από τις top εταιρείες. Και εδώ γίνεται ένας μικρός πανικός. Λοιπόν, τι να πάρω από κραγιόν? Εσείς τι θα επιλέγατε? Καλά, γίνεται πανικός εδώ όπως βλέπετε, έτσι. Πρέπει να κάτσω να τα φτιάξω μια μέρα γιατί χάνομαι και στο τέλος δεν βρίσκω τίποτα. Λοιπόν, θα πάρω το Love Lorn. Πείτε μου και σας αν σας αρέσει. Απλά ξέρετε ότι εγώ είμαι λίγο του ροζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Θα πάρω το Love Lorn. Το Honey Love, αγαπημένο. Αυτό εδώ είναι το Honey Love. Τρομερό κραγιόν, πάρα πολύ ωραίο για καθημερινή χρήση από τα αγαπημένα μου. Θα πάρω και το Ruby Woo, έτσι πιο κόκκινο για κάποια βραδινή έξοδο. Γιατί εντάξει, ωραία τα ροζ, αλλά για χειμώνα ένα Ruby Woo νομίζω επιβάλλεται. Και από μολυβάκια χιλιών σίγουρα θα πάρω αυτά τα δύο που είναι πολύ αγαπημένα από την εταιρεία Essence. Και να βρω, αυτό δεν είναι το Cherry? Ναι, το Cherry από την εταιρεία MAC. Από μάσκαρα, εντάξει, θα πάρω αρκετές μάσκαρα, πάντα μου αρέσει να βάζω αρκετές τρώσεις. Θα πάρω αυτές τις τρεις. Νομίζω μια χαρά θα είμαι. Αυτά εδώ όλα θα τα βάλω μέσα στο cosmetic bag από την εταιρεία Victoria's Secret.
Μόλις θυμήθηκα τι έχω ξεχάσει. Έχω ξεχάσει να πάρω πούδρα. Αυτή είναι η αγαπημένη πούδρα, η Mineralize Skin Finish από τη MAC. Εγώ έχω την απόχρωση medium, τρομερή πούδρα, αν θέλετε και κάλυψη. Λοιπόν, και θα πάρω από πινέλα, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τα πινέλα στο μακιγιάζ. Τώρα με τα βλέπετε έτσι βρώμικα, θα τα πλύνω και ας ελπίσουμε πως θα έχουν στεγνώσει μέχρι αύριο. Λοιπόν, θα πάρω αυτό που το έχω για πούδρα. Επίσης, θα πάρω το αγαπημένο μου που είναι για bronzer, αυτό εδώ από Real Technique, αυτά είναι τα δύο. Για σκιά από την εταιρεία MAC το 239. Πολύ ωραίο πινελάκι για τοποθέτηση σκιάς. Τι άλλο θα πάρω. Για foundation, να σας πω την αλήθεια, το έχω γυρίσει λίγο και το τοποθετώ με τα χέρια, οπότε δεν θα πάρω κάποιο πινέλο για foundation. Και ας πάρω και αυτό εδώ που το έχω για ρουζάκι και μου αρέσει πολύ. Αυτά από τα μεγάλα. Και τώρα στα μάτια, όπως είπαμε, αυτό για τοποθέτηση σκιάς. Αυτό εδώ που συνήθως βάζω τη βάση στο καπάκι του ματιού από Real Technique. Αυτό εδώ πάλι από Real Technique που το έχω για το concealer μου. Και ποιο άλλο να πάρω. Θα πάρω και αυτό εδώ που είναι πάλι από την εταιρεία MAC, το 224, και είναι έτσι fluffy και το χρησιμοποιώ για την κόγχη του ματιού μου. Νομίζω είναι υπέρ αρκετά αυτά, ήδη έχω πάρει πολλά. Πείτε μου κι εσείς αν παίρνετε περισσότερα όταν ταξιδεύετε. Αυτά τώρα θα τα πλύνω και θα τα βάλω όλα μαζί στο cosmetic bag εδώ που έχω από Victoria's Secret. Συνήθως έτσι κάνω για να τα έχω όλα μαζεμένα. Πραγματικά χίλια συγγνώμη, ήταν γρήγορο αυτό το βίντεο. Απλά καταλαβαίνετε, είμαι λίγο πριν ετοιμαστώ για να φύγουμε για το ταξίδι αύριο. Είναι έτσι οι τελευταίες ετοιμασίες. Αρκετές από εσάς γενικά μου ζητάτε να σας προτείνω πράγματα που παίρνω εγώ στα ταξίδια μου. Πάνω κάτω αυτά παίρνω. Θεωρώ ότι είναι αρκετά, δεν είναι και λίγα, έτσι. Αλλά είναι ό,τι ακριβώς χρειάζομαι. Είτε πάω για τρεις μέρες, είτε πάω για περισσότερες. Κάποιο ταξίδι, αυτά παίρνω, λίγα και καλά πινέλα και τα καλλιτικά που είδατε. Περιμένω την άποψή σας και επίσης να σας κάνω ένα update. Στο προηγούμενο βιντεάκι πολλές με ρωτήσατε και μου στείλατε και μήνυμα σχετικά με την collection του Flashing Diaries. Να σας πω ότι αυτή την περίοδο κάνω κάποιες εκπτώσεις, μόνο και μόνο γιατί έχουν μείνει κάποια λίγα τελευταία κομμάτια και μετά θα μπούμε στην άνοιξη, οπότε θα έχω καινούργια σχέδια. Γι' αυτό, αν σας ενδιαφέρει, μπείτε στο site flashingdiaries.com για να δείτε τα σχέδια που έχουν έκπτωση, αλλά και αυτά που δεν έχουν. Αυτά είχα να σας πω έτσι σε γενικές γραμμές. Δεν ήθελα να σας αφήσω χωρίς βίντεο τώρα που θα πάω Λονδίνο. Γενικά, να σας ενημερώσω πως μάλλον δεν θα κάνω vlog, γιατί πάω και για ξεκούραση και για κάποιες δουλειές που έχω. Παρ' όλα αυτά, ακολουθήστε με στο Facebook και στο Instagram, στις σελίδες μου Flashing Diaries, ώστε να ενημερώνεστε έτσι με διάφορες φωτογραφίες που ανεβάζω και θα ανεβάζω τώρα και από το ταξίδι μου στο Λονδίνο. Ανυπομονώ να δω τα σχόλιά σας. Εγώ έχω κατενθουσιαστεί που φεύγω αύριο. Το περίμενα πολύ καιρό αυτό το ταξίδι στο Λονδίνο. Για όσους από εσάς με ξέρετε, είναι ο αγαπημένος μου προορισμός. Θα έχει λίγο κρύο βέβαια, αλλά εντάξει, θα δούμε. Μπείτε στο Instagram και Facebook για να βλέπετε φωτογραφίες. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Να περνάτε τέλεια. Γεια σας.